Στόχο βομβιστών αποτέλεσε 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα η πρεσβεία της Συρίας στη Λευκοσία. 4 συνολικά βόμβες μολότοφ ρίφθηκαν στο κτίριο που στεγάζεται. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία, απεκλείστηκε η σκηνή. Από τις πρώτες εξετάσεις που έχουν γίνει δεν φαίνεται να προκλήθηκαν ζημιές. Οι δράστες λίγο προτού χτυπήσουν εκτιμάται ότι βρίσκονταν σε γειτονικό κτίριο με την πρεσβεία. Τα τεκμήρια από τη σκηνή υποβλήθηκαν σε επιστημονικές εξετάσεις, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκε και η ομάδα ανακριτών του ΤΑΕ Λευκοσίας. Γίνονται εξετάσεις και αυτή τη στιγμή για εντοπισμό μαρτυρίας όσον αφορά πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή, για να εξακριβωθεί με μαρτυρία τι ακριβώς έχει γίνει. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η επίθεση στη Συριακή πρεσβεία σχετίζεται άμεσα με τις ταραχές στη Συρία και ενδέχεται να διενεργήθηκε από Σύρους που ζουν στην Κύπρο. Παλαιότερα, έξω από την πρεσβεία, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Ασάντ.